Σήμερα εργατικά σωματεία και φορείς διοργανώνουν κινητοποίηση ενάντια σε αυξήσεις του ρεύματος εδώ στη ΔΕΗ. Βλέπουμε όλη την κατάσταση που βιώνουμε στα σπίτια μας με τους υπέρογκους λογαριασμούς του ρεύματος, με τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας. Εμείς καλούμε κάθε εργαζόμενο να κινητοποιηθεί μπροστά και στην απεργία στις 6 Απρίλη ενάντια σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, στις αυξήσεις του λογαριασμούς, στις αυξήσεις στις τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ, για αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Διεκδικούμε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, κατάργηση της τρίτης αναπροσαρμογής, αυξήσεις στους μισθούς, κοινωνικές παροχές. Καλούμε κάθε εργαζόμενο στις 6 του Απρίλη, που είναι η μέρα απεργίας, στο άγαλμα του Βενιζέλου, 11 η ώρα, στην απεργιακή κινητοποίηση των εργατικών σωματείων, για να φωνάξουμε δυνατά ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, φτάνει πια. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε εμείς. Και οι εργαζόμενοι στο Σκλαβενίτη βιώνουν ό,τι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι όλη αυτή την κατάσταση που χρωστάμε πριν ακόμα πληρωθούμε. Μην μπορώντας να πληρώσουμε τους λογαριασμούς στο ρεύμα, στη θέρμανση. Εμείς είμαστε αυτοί που αλλάζουμε καθημερινά τις τιμές στα ράφια που έχουν πάρει μεγάλη άνοδο, πάνω από 30-40% σε ορισμένα είδη. Και είμαστε εργαζόμενοι των 300, των 400 και των 500 ευρώ κατά βάση. Την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια και η επιχείρηση που εργάζομαι και όλες οι επιχειρήσεις και όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν εκτοξεύσει τα κέρδη τους. Απέναντίας, για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν και τις αυξήσεις στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και στη θέρμανση και στην ηλεκτρική ενέργεια. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να δώσουμε μαζικό παρόν στην απεργία την Τετάρτη 11 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στην κυβέρνηση και τους εργοδότες ότι δεν θα είμαστε εμείς που θα πληρώσουμε για άλλη μια φορά το μάρμαρο. Με τις μισές και παραπάνω συντάξεις στο επίπεδο των φιλοδορημάτων, οι συνταξιούχοι είναι φυσικό ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στην πληρωμή των λογαριασμών του ρεύματος, του αερίου, του πετρελαίου κτλ. Τη στιγμή που το φάρμακο είναι ένα από τα ακριβότερα που χρειάζονται για την υγεία τους. Άρα λοιπόν αυτό που ζητάνε με τη συμμετοχή τους σήμερα εδώ είναι την άμεση μείωση των τιμολογίων, την άμεση κατάργηση του ΦΠΑ στα καύσιμα και του ειδικού φόρου, την άμεση κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και βεβαίως την αύξηση των συντάξεων, διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση η σημερινή ψήφισε νόμο του 2020 με τον οποίο θα έδινε το 0,5% του ΑΕΠ για τους συνταξιούχους, για την αύξηση των συντάξεων, για τις παροχές, για τα κοινωνικά επιδόματα, που από το 20 το Φλεβάρι που ψήφισε τον νόμο δεν έχει δώσει ακόμα ούτε ένα ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα της αύξησης των συντάξεων, είναι επιλογή της κυβέρνησης να τους κρατάει στο επίπεδο που τις κρατάει, χωρίς να ενδιαφέρεται για το πώς μπορεί να επιβιώσει σήμερα ένας συνταξιούχος, γιατί τίθεται όντως θέμα επιβίωσης με αυτό το κύμα της ακρίβειας.